Τι ιτήθηκε τελικώς την Κυριακή? Ιτήθηκε η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ιτήθηκε η πολεμική οικονομία, ιτήθηκε η ακρίβεια, το κόστος ζωής, η τρομοκρατία της γοοκουλτούρας, η εξαφάνιση της αγροτικής παραγωγής και πολιτικής, το σύμφωνο σταθερότητας και βέβαια όλοι οι αυτοκράτορες και οι βασιλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ο βασιλιάς Ήλιος ο Μακρόν, όπως τον αποκάλεσε προσφάτως σε μια συνέντευξή του ο Γάλλος φιλόσοφος Μισελ Ονφρέ, ο κυκλοθυμικός Σόλτς, όπως ακριβώς τον αποκαλούν οι Γερμανοί, η αριστερή θίαση της ψευδεπίγραφης πρωτοπορίας, επίσης οι τοξικοί ναρκισιστές της πολιτικής, οι οποίοι ως ασώματες κεφαλές εφάρμοζαν κατά γράμμα το Ευαγγέλιο της ελίτ της παγκοσμιοποίησης, και τέλος θα έλεγα δέχτηκε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα η απειλή του παγκόσμιου πολέμου που προσπάθησε να επιβάλλει η παγκόσμια κυριαρχία. Αν ιτήθηκαν δηλαδή να κοιμηθούμε ήσυχα, να κάνουμε καλοκαίρι. Δεν λέτε αυτό εσείς? Όχι, δεν θα κάνουμε καλοκαίρι με τόση μεγάλη ευκολία. Γιατί ιτήθηκαν σε πρώτη γραμμή, σε πρώτη θέση. Υπάρχουν δεύτερες θέσεις και τρίτες θέσεις και υπάρχουν και οι εφεδρίες οι οποίες θα λειτουργήσουν. Και φαίνονται πως θα λειτουργήσουν οι εφεδρίες από την περίπτωση του Μακρόν. Ο Μακρόν προσπαθεί να πάει σε εκλογές, θα πάει σε εκλογές, όχι προσπαθεί, θα πάει σε εκλογές, αλλά στείνει ένα μέτωπο απέναντι στην Λεπέν. Θέλω να μου πείτε και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα τσαλακώθηκε άγρια, θα λέγαμε, ο κύριος Μητσοτάκης. Σοπάτε καλέ. Έτσι. Πού το είδατε αυτό? Ναι. Αφού ο Άδωνης είπε ότι το μήνυμα ελήφθη πιο γρήγορα οι μεταρρυθμίσεις, και τώρα φταίει η woke agenda. Τώρα, προσέξτε. Όλα τα άλλα είναι καλά. Η υγεία είναι καλή, η ακρίβεια αντιμετωπίζεται, το ενεργειακό είναι λυμένο, περνάμε ζωή και κότα. Άρα να πάμε και πιο γρήγορα στις μεταρρυθμίσεις. Εσείς πού το είδατε ότι τσαλακώθηκε? Ναι. Είναι η ευκολία των κλισέ. Κάθε κυβέρνηση ποτέ δεν δέχεται ότι έχει ιτηθεί. Σε όλες τις εκλογές, αν τρέξουμε ιστορικά, θα δούμε ότι κανένας δεν δέχτηκε ότι είχε ιτηθεί. Το γεγονός είναι ότι έχει ιτηθεί. Το γεγονός είναι ότι έχει ιτηθεί και ο κύριος Κασελάκης, που βλέπουμε τη live πολιτική του, ότι έφτασε σε ένα ταβάνι στο όριό του. Έχει ιτηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, διότι βλέπουμε ότι διαθέτει ένα κόμμα κατατονίας. Και εκεί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το αν θα πρέπει να συνεχίσει ο ίδιος ως πρόεδρος του κόμματος. Επομένως, η πλειοψηφία όλων εκείνων που υπερασπίστηκαν την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ιτηθεί, και έχουν ιτηθεί σε όλη την Ευρώπη. Κοιτάξτε όμως, η κυβέρνηση έχει υποστεί μια συντριβή. Άμα από 41 στο 28 είναι συντριβή. Από την άλλη όμως, και η όποια αντιπολίτευση, με εξαίρεση το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και την κυρία Λατινοπούλου, όχι μόνο δεν αύξησε σε απόλυτους αριθμούς ψήφων, έχασε, αύξησαν κάποιοι τα ποσοστά, κάποιοι μείναν σταθεροί, θέλω να πω δεν κέρδισαν. Ο μεγάλος νικητής εδώ είναι, γυρνώ την πλάτη για διάφορους λόγους, δεν ξέρω, δεν είστε υπέρ της αποχής, αλλά αυτό όμως έδειξε η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Ναι, η αντιπολίτευση πια δεν ανήκει στα κόμματα, εδώ και πάρα πολύ καιρό στη χώρα μας. Η αντιπολίτευση ανήκει στον κόσμο, είτε με γυρίζοντας την πλάτη, είτε πηγαίνοντας και αδειάζοντας την κυριολεξία τα κόμματα από τη δύναμη που είχαν, πλειοψηφία δεν υφίσταται στους κομματικούς μηχανισμούς. Η αντιπολίτευση δεν υφίσταται στους κομματικούς μηχανισμούς, πολιτικούς κομματικούς μηχανισμούς. Υπάρχει αποκλειστικά και μόνο στον κόσμο. Γυρίζει την πλάτη και κατεβάζει τα ποσοστά. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που δεν πρέπει να το αφήσουμε απαρατήρητο. Λέει ο Χρήστος, καλημέρα. Μαθαίνω ότι προχωρά σε ένα σχηματισμό Μητσοτάκη τις επόμενες μέρες. Εκεί ρίχνει την ευθύνη για την πλήρη αποτυχία των ευρωεκλογών. Η αλαζονία συνεχίζεται. Να σας ενημερώσω ότι στις επόμενες εκλογές η αποχή μπορεί να ξεπεράσει και το 70%, λέει ο Κώστας. Δεν λέω για το ξεπάγωμα εξοπλισμών από τον Biden για το τάγμα Αζόφ, αλλά για το ότι το Αζόφ είναι νεοναζί. Ενώ το έχω ακούσει μόνο από τον Λαυρόφ, αλλά δεν έχει παρουσιάσει ούτε ένα στοιχείο στα επίσημα φόρουμ όπως ο ΙΕ. Αϊ καλά Κώστα για το τάγμα Αζόφ. Μπαντέρα, μπαντέρα, έρχεται η χολέρα. Αυτό σου αρκεί, τίποτε άλλο. Να μην απαντήσεις αυτό, κύριος Αποστόλου, απαντώ εγώ. Μιλάμε για πόνο οι αριστελούλιδες, λέει ο Βασίλης, μετά το ξύλο στην Ευρώπη. Τελείωσαν οι ακτιβισμοί, τα προβλήματα των ανθρώπων είναι άλλα και όχι οι γουοκές. Περαστικά, να σου πω κάτι εσένα, φίλε. Καλά το λες,
αλλά να ξέρεις ότι και οι αντιφρονούντες της woke agenda της Ευρώπης, όταν πάει η συζήτηση για το Ισραήλ, τη woke agenda επικαλούνται για να εξοντώνει το Ισραήλ τον Κοσμάκη. Άρα η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, λέω εγώ. Ο Νίκος, απονομοποίηση δεν υπάρχει εδώ και μια δωδεκαετία τουλάχιστον, όταν περνούσαν οι εφαρμοστικοί των μνημονίων με προεδρικά διατάγματα και όσοι τα ψήφισαν με δική τους δήλωση δεν τα είχαν καν διαβάσει. Σιγά μην περιμέναμε τις εκλογές να μιλήσουμε για απονομοποίηση. Ο φίλος μου Γιάννης λέει, έγραφε ο Νίτσε, όταν μόλις τα 2/3 και ίσως ούτε η πλειοψηφία όλων των εγγεγραμμένων πηγαίνουν στις κάλπες, είναι με λίγα λόγια ψήφος κατά του συνόλου του εκλογικού συστήματος. Και τέλος η Φωτεινή, μήπως είχε δίκιο ο κύριος Κοντογιώργης, αποχή και όλοι μαζί στους δρόμους, μπας και αλλάξει κάτι σε αυτό τον έρμο τόπο. Για ρωτήστε τον κύριο Αποστόλου, πιστεύει ότι ο απέχων από τις εκλογές είναι ο μόνος συνειδητοποιημένος πολίτης? Γιατί στην πόλη μου ούτε για μπάνιο πήγαν, ούτε εκδρομή, απλά δεν ψήφισαν. Κύριε Αποστόλου. Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσουμε από τα αρχικά ερωτήματα που είπατε, ότι αν θα πρέπει να ισχύει ότι στις εθνικές εκλογές και στις ευρωπαϊκές εκλογές, θα συμφωνήσω απολύτως. Θα πρέπει να ισχύουν τα ίδιο. Το 50% συν 1, αυτό πρέπει να εφαρμοστεί και για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα, στους ανασχηματισμούς που μίλησα κάποιος κύριος της εκπομπής. Ο ανασχηματισμός γίνεται με όρους επικοινωνίας. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Η γραμμή είναι μία, θα συνεχιστεί από τον κύριο Μητσοτάκη μέχρι να αποφασίσει να κάνει εκλογές, όταν αποφασίσει να κάνει εκλογές. Αν υπάρχει πρόβλημα τώρα απονομιμοποίησης, βεβαίως υπάρχει, όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Το είδαμε τι συμβαίνει με τον Σόλτς, του λένε να ανοίξει το δρόμο προς νέες εκλογές, όσο πικρή και αν είναι αυτή η αποτυχία για τον ίδιο και για τους συνεργάτες του, γιατί μια αποτυχία της δημοκρατίας λόγω της συνεχιζόμενης απώλειας εμπιστοσύνης προς όσους βρίσκονται στην εξουσία θα είναι πολύ πιο σοβαρή. Αυτό συνέβη και με τον Πρωθυπουργό του Βελγίου, τον Αλεξάνδερ Ντεκρό, ο οποίος ήταν επικεφαλής επτακομματικής κυβέρνησης του Βελγίου, που συγκέντρωσε το κόμμα του ένα 5,9, θα οδηγηθεί εκ των πραγμάτων σε εκλογές. Αυτό συμβαίνει και με την Ελλάδα. Αν αθροίσει κανείς και την αποχή και αν δει και τους ψηφίσαντες, τότε διαπιστώνουμε πως και εδώ έχουμε πάμε για μια απονομιμοποίηση. Βέβαια, ορθώς το παρατήρησε άλλος Κροατής, ότι εδώ δεν πήγαμε με τα μνημόνια που έσφαξαν τον ελληνικό λαό, πώς μπορούμε να πάμε. Εξάλλου βλέπετε ότι το θέμα δεν σηκώνεται ούτε από τις αντιπολιτευτικές δυνάμεις, ούτε επίσης από συνταγματολόγους. Το θέμα θα παραμείνει κλειστό και δεν θα οδηγηθούμε σε κάτι τέτοιο. Προς το παρόν πάμε με όρους επικοινωνίας, έναν ανασχηματισμό που δεν θα αλλάξει τίποτα. Τώρα θέλω να έρθουμε στο ποιοι κέρδισαν και γιατί κέρδισαν. Θυμάμαι εδώ πριν μερικά χρόνια, κύριε Αποστόλου, και έτσι ξεκινώ, γιατί το τι συνέβη στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, που κάποιοι λένε ότι είναι άνοδος ακραίων τάσεων. Πριν από μερικά χρόνια ένας συνομιλητής μας, ο οποίος ασχολείται με τις σπάνιες γαίες, πηγαίνοντας στις Βρυξέλλες να μιλήσει για αυτά, βγήκε στο ραδιόφωνο, μας είπε, εδώ είναι τρελή, είναι ζουρλομανδίας, αυτό που ζω δεν το πιστεύω. Και τον ρωτήσαμε γιατί. Μας είπε πολύ απλά, συνδέουν την προστασία του περιβάλλοντος με τους φόρους. Και αυτό εκτιμώ ότι θα φέρει επικίνδυνες κοινωνικές καταστάσεις στο μέλλον. Διότι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Ότι, προσέξτε, περιβάλλον ίσον φόροι. Άρα θα πάμε με μια πράσινη φασιστική αντίληψη στο μαύρο φασισμό. Η απόσταση είναι μικρή. Βρεμπάς και είσαι υπερβολικός, του είπαμε τότε. Καλά θα με θυμηθείτε. Η ακραία πράσινη πολιτική θα έρθει σε ακραίες καταστάσεις. Πώς τα ακούτε? Είναι απολύτως έτσι και έχει αποδειχθεί ότι η πράσινη χμέρ, όπως το είχαμε ξαναπεί σε παλαιότερη συζήτησή μας, είναι εδώ. Δηλαδή οι φόροι που επιβάλλονται για το περιβάλλον είναι τόσο δυσβάστακτοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στον κόσμο ούτε στους παραγωγούς. Το γεγονός ακόμη ότι η παραγωγή της γης και των ζώων βλέπουμε ότι βρίσκονται μάλλον σε ένα διέξοδο, έχει να κάνει με την πράσινη ανάπτυξη. Παραμονές ακόμα και ευρωεκλογών, διαπιστώσαμε ότι οι αγρότες ήταν πάλι στα κάγκελα, τόσο στην Γαλλία όσο και στην Ισπανία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει όλη αυτή η πολιτική ατζέντα αναφορικά με την αγροτική παραγωγή. Δεν έγινε κάτι.
Και δεν θα γίνει κάτι βέβαια. Γιατί? Γιατί πληρώνομαι όλα αυτά περί του περιβάλλοντος και τις ανοησίες που έχουν εγκαταστήσει, ούτως ώστε να δοκιμάζονται οι λαοί. Κύριε Αποστόλου, λέει εδώ ένας φίλος, ο Δημήτρης. Κύριε Αποστόλου, λέει, αν εκλέξουν ξανά τη Von der Leyen, μήπως να ετοιμαζόμαστε για τρομερές κοινωνικές επαναστάσεις στην Ευρώπη, διότι κανείς τους δεν θα έχει πάρει χαμπάρι το μήνυμα που στέλνουν οι λαοί? Ναι, είναι δύσκολο να καταλάβουν τι μήνυμα στέλνουν οι λαοί. Έτσι, η πολιτική σήμερα είναι έξω και πέρα από τη ζωή. Είναι ρομποτάκια προγραμματισμένα μόνο και μόνο για να κυβερνούν. Είναι εντελώς αδιάφοροι με τον λαό. Τώρα, για την Ούρσουλα Von der Leyen, τα γνωρίζαμε αυτά για το ποιόν της και το χαρακτήρα της από τη στιγμή που ήταν πολιτικός στη Γερμανία. Λοιπόν, τα ζούμε και τώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οποιοδήποτε την αντικαταστήσει, σε κάθε περίπτωση θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Η γραμμή είναι μία. Θα επιβληθεί το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Αυτό είναι. Αν θα φτάσουν στους δρόμους οι πολίτες, δυστυχώς δεν είμαστε στην επανάσταση των λαών του 1830 και του 1840. Δηλαδή δεν ήμασταν εκεί που οι επαναστάσεις ήταν σε καθημερινό επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί. Ας ελπίσουμε όμως πως κάτι μπορεί να αλλάξει έστω και τώρα με άλλες συμμαχίες μέσα στην Ευρώπη και θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό κλίμα. Με συγχωρείτε, να δούμε μια στιγμή και θα πάμε στη μεγάλη εικόνα. Να δούμε λιγάκι τα πρόσωπα που εξελέγησαν στην Ευρωβουλή. Γιατί αν είναι τόσο οριακές οι καταστάσεις στην πιο κρίσιμη περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το ενεργειακό και η ακρίβεια είναι τα πιο hot spot θέματα, με συγχωρείτε δηλαδή, είναι και τεράστια ευθύνη και των κομμάτων. Τι να πρωτοπιάσω τώρα, τους δημοσιογράφους, τα μοντέλα, ένας κτηνίατρος που εξελέγει επειδή οι περισσότεροι νόμιζαν ότι ψήφιζαν συνώνυμο στρατηγό, την 74χρονη, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά θέλω να πω. Κρεοπόλησα η οποία δεν γνώριζε καν πως εξελέγει. Μία ηθοποιό άεργη οικολόγα πράσινη influencer που χρηματοδοτήθηκε και έβγαλε τον εαυτό της στην Ευρωβουλή. Έτσι θα πάμε. Τα πρόσωπα αυτά που λέτε έτσι είναι. Κοιτάξτε και στην Κύπρο τι έγινε με τον TikToker, ο οποίος ήταν κρίτος κατά σειρά στα πολιτικά κόμματα. Όλα αυτά σημαίνουν μια αδυναμία του πολίτη, ένα προσανατολισμό αναφορικά με την εξέλιξη των πραγμάτων, την ελαφρότητα, την αβάσταχτη ελαφρότητα του πολίτη με τα θέματα που τον απασχολούν, την αδιαφορία του και το πάθος του για κάτι άλλο έξω από την πολιτική. Το στοίχημα ήταν πάντα αυτό, να κερδίσουμε τον πολίτη και να τον εντάξουμε μέσα στην πολιτική. Όμως οι κυβερνώντες απέχουν από αυτή την προσπάθεια και δεν τη θέλουν, γιατί γίνεται επικίνδυνος έτσι ο πολίτης. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Ποιος έχει κερδίσει λοιπόν επί της ουσίας? Επί της ουσίας φαίνεται να έχουν κερδίσει αυτό που λέμε ευρωσκεπτικιστές και όχι ακροδεξιοί, όπως τους αναφέρει το σύστημα, ή καλύτερα όπως το αναφέρουν οι καταξουσιαστές, οι πυγμαίοι του πολιτικού παραορθολογισμού. Φαίνεται να εμφανίζεται κερδισμένη η Μελόνι, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι νικήτρια, γιατί η ίδια πάσχει από ένα πολιτικό πρωταγωνισμό, δηλαδή θέλει να πρωταγωνιστήσει σήμερα στην Ευρώπη. Τη βλέπουμε να είναι ακόμη ανοιχτή στις συμμαχίες που προτείνει η Ούρσουλα Von der Leyen. Και καλεί και τον Ερντογάν στις G7. Βεβαίως και καλεί και τον Ερντογάν. Είχε καλέσει προηγουμένως τον Αλβανό το Ράμα. Λοιπόν, διαπιστώνομαι πως τα πράγματα και εκεί βρίσκονται σε μια εκκρεμότητα. Από την άλλη είναι η Λεπέν. Ναι, η Λεπέν έπιασε ένα ποσοστό, αλλά δεν ήταν το αναμενόμενο που ήταν το 40%. Ο στόχος της ήταν το 40%. Εκτιμώ πως γι' αυτό έπαιξε πολύ αρνητικό ρόλο ο Ζορντάν Μπαντελά, με τις, ξέρουμε, αλγερίνες ρίζες, μεγαλωμένος σε φτωχότερες συνοικίες του Παρισιού, ο οποίος μέσα από μελοδραματισμούς και με ένα χαλαρό, θα λέγαμε, μιζεραμπιλισμό, κατάφερε έτσι να μην προχωρήσει περισσότερο το κόμμα, με μια ρητορική που ήταν ενοχλητική για τους περισσότερους Γάλλους. Ένας νέος πολιτικός, μόλις 29 ετών,
του κομματικού σωλήνα του κόμματος της Λεπέν και με μια ιστορία λίγο που δεν την αναφέρουν εδώ στην Ελλάδα, λίγο γκρίζα έως πολύ γκρίζα. Να θυμηθούμε ότι εκείνος που τον βοήθησε ήταν ο Φρεντερίκ Σαντιγιόν, ο οποίος βοήθησε τον λογιστή του κόμματος της Λεπέν να βγάλει στο εκτός Γαλλίας 316.000 ευρώ. Α, επομένως υπάρχουν ωραία, κάποιες σκιές. Ωραία, ωραία. Ναι, ναι. Άρα ναι, μου λέτε υπάρχουν... και τα αντισυστημικά με σημαδεμένη τράπουλα. Αυτό μου λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι με σημαδεμένη τράπουλα και είναι ελεγχόμενη. Και εκείνη είναι ελεγχόμενη. Και πού πάμε? Δεν ξέρω, προς το παρόν όμως ας μείνουμε σε αυτό, ας μείνουμε σε μια πρόσχερη ήττα του σε μια πρόσχερη νίκη καλύτερα των λαών και μια πρόσχερη ήττα του συστήματος, γιατί το σύστημα αναδιπλώνεται και φαίνεται καθαρά ότι αναδιπλώνεται μέσα από τις προτάσεις των μακρονιστών, οι οποίοι τι λένε, φεύγουμε για να κερδίσουμε. Είναι ένας μακιαβελικός υπολογισμός αυτός που θεωρεί ότι ή θα κόψει τώρα μια για πάντα το δρόμο της Λεπέν ή θα αποχωρήσουν για λίγο, γιατί θα πάθει η Λεπέν ό,τι ακριβώς έπαθε η Τζόρτζια Μελόνι. Δηλαδή τι ακριβώς έπαθε, θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα και θα δηλώσει υποταγή στο σύστημα που επιβάλλει τις λύσεις του. Πείτε μου όλα αυτά, μια Ευρώπη που το μόνο που καταλάβαμε να συζητά είναι την οικονομία πολέμου. Σε ένα πεδίο παγκόσμιο που τα πράγματα εκτραχύνονται διαρκώς. Σε όλα τα πεδία. Προχθές οι New York Times γράφαν ένα εκπληκτικό άρθρο για το πώς στις τράπεζες μνήμης στην Κίνα σβήνουν γεγονότα αρχαιοθετημένα που είναι μεγάλοι σεισμοί, πλημμύρες κτλ. Με νεκρούς. Βεβαίως οι New York Times δεν κοιτάξαν τα του οίκου τους, ότι το δικό τους λογισμικό επίσης σβήνει αρχεία. Για τέτοιο κόσμο μιλάμε. Δηλαδή όταν τα έγραφε ο Orwell φαινόντουσαν τραβηγμένα. Τώρα το βλέπουμε, το μοντέλο της Κίνας είναι παντού. Αυτό προσπαθώ να πω. Δεν είναι η Κίνα και οι New York Times το κάνουν στα υπόγεια τους. Σβήνουν αρχεία από την εφημερίδα. Σε ένα τέτοιο κόσμο πού πάμε, κύριε Αποστόλου? Και δεν είναι δυστοπικό, με συγχωρείτε, οι κοινωνίες στενάζουν, αλλά διέξοδος δεν υπάρχει. Μου λέτε εδώ ότι και τα λεγόμενα εμφανιζόμενα, όχι όλα, αλλά κάποια από αυτά, σημαντικά, αντισυστημικά, είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Όλο αυτό μοιάζει να είναι, πώς να το πω, όχι απλά δυστοπικό, πνιγυρό. Ναι, θυμίζουν λίγο από Κάφκα, θυμίζουν αρκετά από Όργουελ, από Χάξλεϊ. Αυτά είναι γεγονότα. Ναι, θα σβήσουν οποιασδήποτε προοπτικές έχουμε με αυτό που αναφέρονται ως ρίζες. Οτιδήποτε μας ενώνει είτε με τη μνήμη είτε με το συναίσθημα, αυτό θα πρέπει να αποψηλωθεί. Εγώ εδώ σκέφτομαι τώρα τη Σιμών Βέιλ, η οποία γνωρίζομαι ότι ήταν και η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1979 έως το 1980 τόσο. Λοιπόν, η οποία τι μας έλεγε? Μας έλεγε ότι είναι ανάγκη για ρίζες όσο ποτέ. Το να είσαι ριζωμένος, έλεγε, ίσως είναι η πιο σπουδαία και λιγότερα αναγνωρισμένη ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής. Το ξερίζωμα είναι ότι πιο επικίνδυνο, είναι μια αρρώστια στην οποία είμαστε εκτεθειμένοι σαν ανθρώπινες κοινωνίες. Επομένως, συνέχισε, είτε θα πέσουμε σε ένα πνευματικό λίθαργο που μοιάζει με το θάνατο, είτε θα ξυπνήσουμε και θα σωθούμε. Ήτανε σε κάποιο βιβλίο της που το είχε προλογίσει μάλιστα και ο Έλιοτ το 1952. Αυτό προσπαθούν να το σβήσουν. Και θυμάμαι πάλι εδώ τώρα να επικαλεστώ το Γιώργο Σεφέρη στις δοκιμές, που έλεγε σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν σβήνει κανείς και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον. Αυτή είναι η προσπάθεια. Πρέπει να είμαστε σε ένα κόσμο που βιώνεται εδώ και τώρα. Δεν θα πρέπει να έχουμε επιστροφές, δεν θα πρέπει να έχουμε μνήμες και δεν θα πρέπει να έχουμε συναισθήματα του παρελθόντος. Το εδώ και τώρα. Είσαι εδώ. Ζεις αυτό που ζεις μέχρι να φύγεις από τη ζωή. Ξέρετε κάτι. Ο Σπινόζα έλεγε κάτι εκπληκτικό. Ο άνθρωπος φεύγει, το σύστημα μένει. Λέει εδώ ο Νίκος, άρα κύριε Αποστόλου, δεν υπάρχει αντισύστημα. Υπάρχει παρασύστημα. Αυτό υπάρχει στο σύστημα.
ένα μεγάλο μέρος του συστήματος είναι, του αντισυστήματος καλύτερα, είναι το παρασύστημα, είναι ο υποστηρικτής του κυρίως συστήματος. Αυτό είναι επίσης αλήθεια. Όπως αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και, να πούμε έτσι, αιστείες αντισυστήματος. Έτσι. Και αυτές οι αιστείες του αντισυστήματος θέλουν λίγο ψάξιμο για να τις δοκιμάσεις, για να τις δεις. Όταν βλέπεις ότι κόμματα εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι συνεργαζόμενα με ύποπτες, με ύποπτα κέντρα εξουσίας, τότε είναι βέβαιο ότι θα έχουμε ζήσει τις δυσάρεστες καταστάσεις που ζούμε και σήμερα. Είδατε σήμερα τι άλλο έχει ξεκινήσει, το λέω αυτό για να το ακούσουν και οι ακροατές μας, ούτως ώστε να αρχίσουμε σιγά σιγά να κινούμαστε πώς το σύστημα λειτουργεί. Ποιοι είναι οι συνωμοσιολόγοι? Οι συνωμοσιολόγοι είναι σήμερα οι ιτημένοι, δηλαδή όλοι εκείνοι που υπηρέτησαν την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι τι μας λένε, ακούστηκε επίσημα και από τα ελληνικά κανάλια. Κάποιοι προσπαθούν να αποδυναμώσουν την Ευρώπη και αυτοί οι κάποιοι είναι, είναι πρώτος απ' όλους ο Πούτιν. Α, μάλιστα. Πάλι Πούτιν. Ξεκίνησε ένα άλλο σύστημα συνωμοσιολογίας. Μάλιστα. Άρα, ενώ αυτοί κάνουν ό,τι μπορούν για να ενδυναμώσουν μια Ευρώπη που, για παράδειγμα, κλίμα ίσον φόρη για τους λαούς, και έτσι ενδυναμώνεται, ναι, η Ευρώπη. Ακριβώς. Για να ενδυναμώσουν μια Ευρώπη που θα στηρίζεται στη βία, στις πολεμικές μηχανές και πολιτικές οικονομίες. Πάλι εδώ τώρα θα θυμηθώ λίγο τον Αλτσίντε Ντεγκάσπαρη, ο οποίος μας έλεγε ότι όταν φτιαχνόταν τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενότητας δεν θα οικοδομηθεί με τη βία ούτε με τις κατακτητικές βλέψεις, αλλά με την υπομονετική εφαρμογή των δημοκρατικών μεθόδων. Το ξεχάσαν τότε, αυτό οι επίγονοι. Αυτό το ξεχάσανε, μάλιστα, βέβαια, το έλεγε στο Στρασβούργο το 1951. Επιβάλλεται, λέει, να έχουμε ένα επικοδομητικό πνεύμα συνένεσης και ένα σεβασμό της ελευθερίας και της ειρήνης. Αυτά τα έχουν ξεχάσει. Μα, πόλεμος. Αυτό λένε. Πόλεμος. Πόλεμος υπέρ πάντων. Πείτε μου κάτι. Εδώ μου λέει ο Παναγιώτης, κύριε Αποστόλου, καλημέρα. Λέει, θέλω να τη γιώσω λίγο τη συζήτηση. Έχετε πάρει, λέει, χαμπάρι ότι κάθε φορά που βγαίνει αυτός ο κύριος Σκέρτσος πέφτει τρεις μονάδες κάτω ο Μητσοτάκης με όλα αυτά τα κουφά που λέει, σαν Μαρία, το διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει, Αντουανέτα, φάτε κλίμα, φάτε περιβάλλον, αντί να κάνουμε μια γεώτρηση νότια της Κρήτης να ξεπινάσει ο κόσμος και να πέσει το ενεργειακό μας, βγάζουμε κάτι ανθρώπους που προσποιούνται ότι ζούμε σε άλλη κοινωνία. Είναι δυνατόν, λέει? Ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν ότι από μένα θα δείτε το φως της πολιτικής. Δεν πάνε σε αυτές τις κατευθύνσεις. Η εντολή, παγκοσμιοποιημένη εντολή θέλω να πω, δεν είναι να κάνετε μία γεώτρηση. Είναι να τρώτε το χαπάκι της λύθης, να καταπίνετε το χαπάκι της λύθης και να κοιμόσαστε με αυτό. Μην ανοίξετε θέματα γεωτρήσεων. Μην ανοίξετε θέματα απελευθέρωσης διαδικασιών και δημοκρατίας στις χώρες σας. Μείνετε ήσυχοι, κοιμηθείτε. Κάποιοι άλλοι φροντίζουν για εσάς. Όλοι αυτοί οι λύθοι, βέβαια, που βγαίνουν, και ενδεχομένως δεν είναι μόνο αυτός, σε εισαγωγικά η λύθη, να μην παρεξηγηθώ τώρα, τέλος πάντων πολιτικά η λύθη. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτός ο συγκεκριμένος κύριος που ανέφερε ο Κροατής μας. Είναι η όλη πολιτική γραμμή. Η πολιτική γραμμή είναι πολιτική γραμμή αβελτηρίας. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι προσπαθούν να μας κοιμήσουν με ένα όραμα μιας καινούργιας εποχής, ενός μέλλοντος το οποίο θα είναι τόσο δυνατό που θα μας απαλλάξει από όλα τα προβλήματα της ζωής μας, από την βιολογία μας, από την ψυχολογία μας, και θα μας οδηγήσει σε μια άλλη εποχή που θα έχουμε ξεπεράσει τα πάντα. Να κάνω εγώ τον αντίλογο στον ακροατή. Βγήκε και η αντιπολίτευση σύσσωμη, η οποία είδε την ήττα της κυβέρνησης, τη δική της ήττα δεν την είδε. Και τι είπε? Ότι η αποχή είναι αποτέλεσμα, το είπαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, το ακούσαμε να το λένε. Η αποχή είναι αποτέλεσμα ότι δεν συζητήθηκαν τα μεγάλα ζητήματα της Ευρώπης, όπως, προσέξτε, η κλιματική αλλαγή. Καταλάβατε? Αυτό, ναι, κατάλαβαν, ναι, ότι οι λαοί ζητάνε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και γι' αυτό και οι πολίτες τους κατέταξαν εκεί που τους κατέταξαν. Αυτό είναι το μείζον θέμα για αυτούς. Έχουμε λύσει όλα τα άλλα. Έτσι όπως το είπατε, αυτό είναι το μείζον θέμα. Το μείζον θέμα είναι η κλιματική αλλαγή. Ό,τι έλεγε και ο Παπανδρέου, όσες φορές βγαίνει και μιλάει μόνο για την κλιματική αλλαγή,
Επίσης το μείζον θέμα είναι η ΛΟΑΤΚΙ. Αυτά είναι τα θέματα σήμερα που απασχολούν ένα μέρος της αριστεράς. Και την απασχολούν γιατί έχουν πάρει αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να λειτουργήσετε σε αυτά τα ζητήματα. Δεν θα ανοίξετε θέματα σε άλλα. Δηλαδή η εξωτερική πολιτική δεν μιλάει καθόλου. Έχετε ακούσει ποτέ να μιλήσει ο κύριος Κασελάκης για εξωτερική πολιτική και να βάλει το θέμα εκεί που πρέπει να το τοποθετήσει? Όχι, ποτέ. Κοιτάξτε, αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, που σωστά το είπατε εσείς, ας το πούμε έτσι, οι λεγόμενοι ευρωσκεπτικιστές λένε να φύγει η woke agenda, να φύγουν τα ζητήματα των ΛΟΑΤΚΙ. Αλλά άμα πιάσουμε το θέμα του Ισραήλ, θυμούνται τη woke agenda και λένε για το ανθρώπινο δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Δηλαδή, πάλι τα ίδια καταλήγουμε, με άλλο δρόμο. Ναι, καταλήγουμε στα τα ίδια με άλλο δρόμο, συναντιούνται. Φεύγουν από διαφορετικές πορείες, αλλά θα συναντηθούν στο τέλος. Mm. Και δεν είναι μόνο με, με το θέμα της Παλαιστίνης, είναι με πάρα πολλά άλλα ζητήματα, στα οποία κάπου συναντιούνται. Επιστρέφουν πάλι και θα βρει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και οι δύο πλευρές είναι βουτυγμένες μέσα στα σκάνδαλα, θα πρέπει να το πούμε. Και οι δύο πλευρές έχουν ύποπτες διαδρομές. Και οι δύο πλευρές είναι οργανωμένες για να οδηγήσουν τον κόσμο σε μία και μοναδική κατεύθυνση. Προς το παρόν φαίνονται να δείχνουν ότι είναι κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι άλλο. Όπως είπαμε και για τη Μελόνι αλλά και για τη Λεπέν, διαπιστώνουμε, γίνομαι τώρα απεσιόδοξος, αλλά αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, διαπιστώνουμε ότι και οι δύο κυρίες δεν είναι αυτό που εμφανίζονται. Δεν είναι δηλαδή οι καθαρές κυρίες με την έννοια δηλαδή ότι διαθέτουν μια πολιτική κρυστάλλινη. Δεν υπάρχει κρυστάλλινη πολιτική. Θα κλείσω με δύο Νικολίδες προς εσάς. Ο ένας, ο Νίκος, ναι, μου λέει, πέστε στον κύριο Αποστόλου ότι ένας Ρωμαίος ποιητής 2000 χρόνια πριν είχε θέσει το ερώτημα: ποιος θα προσέχει αυτούς που μας προσέχουν? Σήμερα απάντηση σε αυτό και από το τι κινδυνεύουμε περισσότερο υπάρχει? Δεν υπάρχει, γιατί δεν μπορούμε να προσέξουμε αυτοί που υποτίθεται μας προσέχουν, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη. Γιατί έχουν τόσο πολύ αυτονομηθεί από την κοινωνία και έχουν χάσει οποιαδήποτε κοινωνική σχέση, που λειτουργούν με άλλους όρους. Εμείς δεν μπορούμε τώρα να τους ελέγξουμε. Θα μπορέσουμε όταν οργανωθούμε, αυτό που είπα και στην αρχή, ως ένα αντιπολιτευτικό σώμα, με δύναμη, με πυγμή, και τότε θα αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ βλέπω πάρα πολύ καλό και την αποχή, που δεν είμαι υπέρ της αποχής, και το γεγονός ότι τι ψήφισε σήμερα ο Έλληνας πολίτης, χθες δηλαδή ο Έλληνας πολίτης, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια εστία αντιπολιτευτικής γραμμής. Και θέλω να κλείσουμε τον άλλο Νικόλη. Μήπως πρόκειται, λέει, κύριε Αποστόλου, για τα ίδια χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωτισμού που επιστρέφει, που τον ξαναγνωρίσαμε σε διάφορες μορφές τον 18ο, τον 19ο, τον 20ο αιώνα, λογοκρισία, προπαγάνδα, διαστρέβλωση, χειραγώγηση, στοχοποίηση? Το ερώτημα είναι αν με τόση διάχυση πληροφορίας και ιστορίας θα μπορέσει να επικρατήσει. Μα εδώ σου είπαμε, Νίκο, από τη Ρόδο, για ποιο και ο Αποστόλου θα κλείσει, ότι σβήνουμε αρχεία γεγονότων. Ποια διάχυση πληροφορίας και ιστορίας? Ελάτε, κύριε Αποστόλου. Ναι, είναι αλήθεια. Σβήνουμε γεγονότα, πληροφορίες, μας μένει μόνο η προσωπική εμπειρία. Σε αυτό όμως που λέει ο ακροατής έχει απολύτως δίκιο, στο τομέα που το είχε πιάσει πρώτα απ' όλα ο Μπρέχτ. Τι μας είχε πει μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Μας είπε ότι το τέρας πέθανε. Προσέξτε όμως ότι η μητέρα του κυλοπονάει και πάλι. Απόστολος Αποστόλου, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση σήμερα, πρωί Τρίτης. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλημέρα, κύριε Αποστόλου. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.